Στο κλειστό γυμναστήριο της Αρτάκης, ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της Α2 ανδρών. Τον Γιάννη Τασάκο να πηγαίνει στο σερβίς. Πολύ καλό στους πρώτους πόντους αυτής της αναμέτρησης. Σερβίρι. Κακή υποδοχή από τους παίκτες του Ιωνικού και συγκεκριμένα από τον Κοντζαμπάση τον Μιχάλη, και έτσι ο Πανιώνιος θα διευρύνει ακόμα την διαφορά. Και θα... Μαζί μας ο Γρηγόρης Τραπεζουντίδης. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταφέρατε να πάτε το παιχνίδι στα 5 σετ, πήγατε σε οριακό σημείο όμως, σταθήκατε πιο ψύχρεμοι και τελικά πήρατε την νίκη. Πάλι καλά, το καταφέραμε είναι η κατάλληλη λέξη. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει το σετ λίγο πριν μας φύγει στο τέταρτο. Το παιχνίδι λίγο πριν μας φύγει στο τέταρτο σετ. Καλώς κακώς τα πράγματα ήρθαν έτσι. Το πέμπτο σετ ήταν λίγο αμφίροπο προς το τέλος. Εντάξει. Ήμασταν καλύτεροι στα τελειώματα της μπάλας. Η απέναντι ομάδα ήταν πολύ καλή στον μπλοκάμινα. Είχε πολύ καλό μπλοκάμινα σε όλο το παιχνίδι. Όχι πως και τα άλλα τα στοιχεία δεν ήταν καλά. Εμείς είχαμε κενά. Μπαίναμε στο παιχνίδι, βγαίναμε από το παιχνίδι. Εκεί που χρειάστηκε όμως, εντάξει, πήγε καλά. Ήσασταν ψυχρεμότεροι και τελικά καταφέρατε να πάρετε τους δύο βαθμούς, έτσι, όχι τους τρεις, τους δύο βαθμούς, και να πάρετε αυτή τη νίκη, η οποία νομίζω είναι και πάρα πολύ σημαντική για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Εκεί, γιατί είχατε την ήττα στο κύπελο από τον Απόλλωνα, τώρα ήρθε μάλλον μία νίκη. Επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι αρκετά μετά τις γιορτές. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 15 με 20 του Γενάρη. Ναι, γιατί υπάρχει διακοπή τώρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη αυτή διακοπή. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοια διακοπή. Εντάξει, είναι λόγω και των ομάδων που είναι λίγες στο φετινό πρωτάθλημα. Έχουμε και την αποχώρηση μιας ομάδας. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ. Θαδόρος, ο Λέπουρας, ο Θανάσης, θα πάει στο σερβίς για τον Ιωνικό. Δοχή από τον Τραπεζουντίδη, πάσα τον Τελιπρίμη προς τον Τραπεζουντίδη, ο οποίος θα τελειώσει όμορφα τη φάση και θα κάνει το 13-8 για τον Πανιώνιο. Μαζί μας ο κεντρικός του Πανιωνίου, ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταθή. Νίκη σήμερα για την ομάδα. Καταφέρατε και τελικά και κερδίσατε. 3-2. Πώς είδες το παιχνίδι? Ήταν σημαντικό να σπάσουμε το ρόδι, γιατί δεν είχαμε κερδίσει φέτος. Και έστω έτσι όπως ήρθε, χάσαμε ένα βαθμό, αλλά τουλάχιστον κερδίσαμε ένα καλό μάτς, που θα μας κάνει πολύ καλό, πιστεύω, στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Κομβικό παιχνίδι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Τώρα έχουμε τη διακοπή. Ξαναξεκινάτε πάλι τέλη Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί θα πρέπει να βρείτε ρυθμό για να συνεχίσετε αυτό που τελειώσατε τώρα. Ναι, ακριβώς. Είχαμε μια διακοπή πολύ μεγάλη. Είχαμε παίξει λίγα παιχνίδια. Ειδικά στην έδρα μας, το πρωτάθλημα ήταν το μόνο που έχουμε παίξει φέτος. Και τώρα πρέπει να βρούμε λίγο ρυθμό, να παίξουμε λίγο σωστό βόλεϊ, γιατί το είχαμε χάσει για αρκετούς αγώνες. Και να βρούμε και την όρεξή μας για να συνεχίσουμε στο πρωτάθλημα, να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Είναι μια νίκη που νομίζω σας δίνει και την ψυχολογία, αλλά για την καλύτερη συνέχεια, αλλά και για να προχωρήσετε όσο το δυνατό καλύτερα μπορείτε. Ναι, οι βαθμοί ήταν κρίμα που χάσαμε ένα βαθμό, αλλά εντάξει, τουλάχιστον όσο μαζεύουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε. Γι' αυτό το λέω. Γιατί το σημαντικό είναι να μείνετε στην κατηγορία και να κάνετε μια αξιοπρεπή εμφάνιση στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Ναι, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Βγήκε κακά η υποδοχή από τους παίκτες του Ιωνικού. Απλά θα περάσουν την μπάλα. Η άμυνα από τον Καντιώτη, η πάσα του Βλαβιανού στον Τραπεζουντίδη. Φάση διαρκές, θα βγει η άμυνα τελικά από τους παίκτες του Ιωνικού. Οι τέσσερις μπάλες και τελικά το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί. 3-2, 18-16 ο Πανιώνιος θα καταφέρει να πάρει το παιχνίδι. Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Πανιώνιος επιβλήθηκε του Ιωνικού Νέας Φιλαδελφίας με 3-2 σετ στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της Α2 ανδρών βόλεϊ. Από το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Μύρνης, για το nstv.gr, Στάθης Σαμίδης.